Να δημιουργηθούν αγάπη σήμερα εδώ στο κέντρο αποκατάστασης Παλάδιων. Βλέπουμε πολλοί ο κόσμος που έρχεται εδώ να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Θα ήθελα να μας πείτε και εσείς δύο λόγια από την πλευρά σας, πώς ξεκινήσατε αυτή την προσπάθεια, πώς αγκαλιάσατε αυτή εδώ την δράση, την τόσο σημαντική δράση για την περιοχή εδώ της Αρκαδίας. Αν και έχουμε ήδη αναφερθεί στο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η προσπάθεια, θα πω επιγραμματικά ότι κάποιοι ήρθαν. Μας είπαν ότι υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη ανάγκη και κάποιοι άλλοι ανταποκριθήκαν. Ήρθε ο Σύλλογος ΑΜΕΑ και το Παλάδιο ενεργοποιήθηκε, έκανε αποδεχτεί την πρωτοβουλία, το αίτημα αυτό και ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία έχει τα σημερινά αποτελέσματα. Θα μιλήσουν κι άλλοι για το πώς έγινε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που υπάρχει σήμερα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Γιατί ήδη αυτό που γίνεται μέχρι σήμερα δηλώνει την επιτυχία και την μεγάλη ανάγκη που έρχεται να καλύψει αυτή η πρωτοβουλία. Η επόμενη μέρα θα είναι σημαντική εξίσου, γιατί θα πρέπει να μπούμε στην υλοποίηση. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι να μην σταματήσουμε εδώ. Με τη δημιουργία ενός χώρου δεν τελειώνουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτές οι πολύ ευαίσθητες και ειδικές ομάδες. Μπορεί να είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, αλλά να νομίζουμε μάλλον ότι είμαστε όλοι ευαισθητοποιημένοι, αλλά η ευαισθητοποίηση, αν δεν έχει και συγκεκριμένες ενέργειες, δεν λέει κάτι από μόνη της. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν στη συνέχεια και πώς αυτές τις ενέργειες θα ενσωματώσουμε τα άτομα που βρίσκονται στις συγκεκριμένες ομάδες μέσα στην κοινωνία και δεν θα δημιουργήσουμε μικρά γκέτο, έτσι, που θα λέμε εδώ είναι αυτοί και οι οικογένειές τους και εδώ είναι κάποιοι άλλοι. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα είδος δυσλειτουργίας, είτε είναι μικρά παιδιά, είτε είναι ενήλικες, είτε είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, έχουν ακριβώς τις ίδιες ανάγκες και έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες απαιτήσεις από την κοινωνία τους και από το κράτος τους. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να δούμε αυτό. Θέλω, βλέποντας δύο νέους ανθρώπους να μου κάνουν ερωτήσεις για όλη αυτή τη διαδικασία, να σας πω ότι ο ρόλος των νέων ανθρώπων σε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά σημαντικός για δύο λόγους. Δεν είστε αρκετά μεγάλοι ώστε να έχετε κουραστεί από όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Διατηρείτε όλο αυτό το πάθος και την ενεργητικότητα που έχουν τα νιάτα. Ταυτόχρονα έχετε τις ευαισθησίες που έχουν συνήθως οι νέοι άνθρωποι και πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι καινούργιες γενιές είναι πολύ καλύτερες από εμάς τους προηγούμενους και είναι ακομπλεξάριστοι. Είναι άνθρωποι που έχουν μεγάλη πρόσβαση στην πληροφορία και επίσης είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν σοκάρονται από την αναπηρία γιατί κατανοούν ότι η αναπηρία είναι κομμάτι της ζωής μας. Εμείς οι μεγαλύτερες γενιές είχαμε άλλα πράγματα να δουλέψουμε, ασχοληθήκαμε με άλλα πράγματα. Θεωρούσαμε ότι οι κοινωνίες αλλάζουν μέσα από πολιτικά κινήματα κτλ. Εσείς καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζονται σπουδαία πολιτικά κινήματα. Ο καθένας όταν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, την ώρα που το ζητάνε ή την ώρα που καλείται να το κάνει, είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση και είναι και σημαντική αλλαγή για την κοινωνία. Είστε ικανοποιημένοι από τη μέχρι στιγμής εικόνα που παρουσιάζει ο σημερινός ραδιομαραθώνιος? Έχουν περάσει ήδη πάρα πολλοί από εδώ το κέντρο αποκατάστασης Παλάδιων και θα ήθελα τη δική σας εικόνα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Ναι, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Και νομίζω και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιο ειδικοί λένε το ίδιο πράγμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη για τους λόγους που σας είπα προηγουμένως. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Για να φτάσουμε στο ραδιομαραθώνιο έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχουν έρθει άνθρωποι σε μένα και μου έχουν πει δεν ξέραμε ότι τελειώνοντας το γυμνάσιο ή το λύκειο ή το σχολείο αυτά τα παιδιά δεν έχουν που να πάνε. Και αυτό η συνειδητοποίηση κάποιων ανθρώπων ότι
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού μας εδώ πέρα που δεν το έχουμε ενεργοποιήσει, το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε κάπου ξεχάσει. Η αποδοχή και η παραδοχή μάλλον από κάποιους ότι, ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν το ήξερα, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί ο λόγος μας πάντοτε να είναι καταγγελτικός. Συνήθως ο καταγγελτικός λόγος, αυτό που κρύβει, είναι μία άρνηση να κάνουμε εμείς πράγματα. Ο δικός μου ο λόγος λοιπόν είναι, δεν τα κάνω όλα τέλεια, δεν τα ξέρω όλα, αλλά όταν υπάρχει μία πληροφορία, όταν βρεθεί κάποιος μπροστά μου να με κεντρήσει, εγώ είμαι εκεί να ακούσω. Και στις προσπάθειες που πρόκειται να κάνουμε από εδώ και πέρα και σε όσες έχουμε κάνει προηγουμένως, το μεγάλο ζητούμενο είναι να μας ακούσουν και να μας δουν. Από εκεί και πέρα τα άλλα κυλούν από μόνα τους. Συντονιστή τη δράση στο ραδιομαραθώνιο Αγάπη και Λιλεγγύη, εδώ στο Παλάδιο, κύριε Σιδηρόπουλε, πείτε μα, δηλαδή, έχετε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 ώρες, πώς έχουν κινηθεί τα πράγματα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έχει ήδη ανταποκριθεί. Είναι πραγματικά μεγάλη η κινητοποίηση που εντοπίζουμε από απλούς πολίτες, από πολίτες που θέλουν να συμβάλλουν έστω και με ένα μήνυμα, έστω και με ένα ευρώ, με ένα SMS. Και αυτό μας κάνει να αισιοδοξούμε για τη συνέχεια. Θεωρώ ότι σήμερα μπαίνει το πρώτο λιθαράκι για να δημιουργήσουμε αυτό το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με αναπηρία. Όμως αυτή η προσπάθεια δεν θα πρέπει να μείνει εδώ. Όπως εξηγήσαμε πριν από λίγο και στην κυρία Φωτίου, την αρμόδια υπουργό, όπως εξηγήσαμε σε όλους τους καλεσμένους, τους επώνυμους που είχαμε αυτές τις ώρες εδώ, πρέπει να σκεφτούμε ήδη την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά που θα συγκεντρωθούν σε πρώτη φάση και δεύτερον πότε θα φτάσουμε στην ημερομηνία που θα γίνει η τελετή των εγγενείων. Το μυαλό μας έχει πάει ήδη στην κορδέλα που πρέπει να κοπεί για να λειτουργήσει αυτό το κέντρο και πραγματικά να προσφέρει υπηρεσίες που λείπουν αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα να διευκρινίσω για μια ακόμα φορά. Είμαστε εδώ όλα τα ραδιόφωνα της πόλης. Είμαστε εδώ μαζί με το Κέντρο Αποκατάστασης Παλάδιων και με το Σύλλογο ΑΜΕΑ του Νομού Αρκαδίας, όχι επειδή λυπόμαστε αυτά τα παιδιά, όχι επειδή θέλουμε να τους χτυπήσουμε την πλάτη υποκριτικά και να τους πούμε ότι κάνουμε κάτι για σας. Θέλουμε πραγματικά να σκορπίσουμε χαμόγελο σε αυτά τα παιδιά και να βγάλουμε αυτά τα παιδιά από τα σπίτια τους, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα δεκάδες, εκατοντάδες οικογένειες έχουν το πρόβλημα, το οποίο το κρύβουν. Θα πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να κρύβουν το πρόβλημά τους. Θα πρέπει να είμαστε όλοι αλληλέγγυοι πάνω σε αυτή την προσπάθεια και να στείλω το μήνυμα ότι η αναπηρία δεν είναι κολλητική. Η προκατάληψη για την αναπηρία είναι κολλητική. Και αυτό θα ήθελα να μείνει. Κύριε Σιδηρόπουλε, πλησιάζει μία το μεσημέρι. Ξεκίνησε από τις 10 το πρωί ο ραδιομαραθώνιος, ολοκληρώνεται στις 6 και βέβαια θα συνεχιστεί και με τους λογαριασμούς και τα SMS και τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Θέλω να μου πείτε αρχικά, έτσι, αν έχετε κάποια πληροφόρηση, πώς πάμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Και το δεύτερο, τι διαβεβαιώσεις λάβατε που σας κάνουν από όλους αυτούς τους επίσημους και επώνυμους αιρετούς που βγάλατε στα μικρόφωνα, γιατί συντονίζατε όλες τις συνεντεύξεις και έχετε εικόνα. Ποιες είναι αυτές οι διαβεβαιώσεις που σας κάνουν να αισιοδοξείτε? Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση και είναι και μια ευκαιρία να κάνουμε ένα πρώτο απολογισμό. Θα ήθελα να σας πω ότι αν παρακολουθούσατε από το πρωί όλες τις συνεντεύξεις που βγήκαν, θα κρατάγατε πρώτον τη δήλωση του Μητροπολίτη μας ότι υπάρχει ήδη συγκεκριμένος χώρος. Θα ακούγατε το Δήμαρχο Τρίπολης να λέει ότι υπάρχουν ήδη μελέτες για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ, για την ανέγερση και τη λειτουργία του ΚΔΑΠ. Θα ακούγατε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να λέει ότι αμέσως μετά την εκπομπή θα πρέπει να μιλήσουμε με τον κύριο Παρασκευόπουλο, με το Σύλλογο ΑΜΕΑ του Νομού Αρκαδίας, γιατί έχει κάτι υπόψη του σε επίπεδο επιχειρηματιών. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι οι επικοινωνίες που έχουμε από πολλά μέρη της Ελλάδας, θα ήθελα να πω ότι πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν αναμετάδοση αυτού του ραδιομαραθωνίου. Θυμίζω ότι ο 984 έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας μεταδίδει στην Αθήνα με την εμβέλεια που έχει ο 984. Παράλληλα, το Δημοτικό Ραδιόφωνο Κατερίνης, πολλά δημοτικά ραδιόφωνα παίρνουν εικόνα και ήχο από τα ραδιόφωνα της πόλης και μεταδίδουν αυτό το μήνυμα σε όλη την Ελλάδα. Η επικοινωνία είναι μεγάλη. Έχουμε επικοινωνία και από ομογενείς
μέσω του διαδικτύου, μέσω των sites που μεταδίδουν αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι στο τέλος, στις 6 ώρα, θα έχουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα να πούμε. Έχουμε μια αισιοδοξία. Είναι συγκρατημένη από τις δηλώσεις που έχουμε και από τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχθεί μέχρι τώρα. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα τι κάνουμε για να λειτουργήσει αυτό το ΚΔΑΠ. Έχετε καμία ενημέρωση για καμιά μεγάλη προσφορά που θεωρώ έχουμε ανάγκη και μια μεγάλη προσφορά από κάποιον ίδιο? Μεγάλες προσφορές έχουμε. Θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσφορά που θα κάνει τον Αστέρα Τρίπολης, τον κύριο Μπάγκο και τον κύριο Καϊμενάκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ιδιωτικές μεγάλες επιχειρήσεις Αρκαδίας που ήδη έχουν ανταποκριθεί και δεν θέλουν να αναφερθούν τα ονόματά τους. Και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε ακόμα το Επιμελητήριο Αρκαδίας που πήρε απόφαση και θα συμβάλλει και οικονομικά στο ραδιομαραθώνιο. Όπως βλέπετε, ήδη καταμέτρησα αρκετές προσπάθειες οικονομικές, συγκεκριμένες. Δηλαδή, θέλω να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα για αυτή την προσπάθεια. Ένας πρώτος απολογισμός μας κάνει να αισιοδοξούμε. Μένει να δούμε το τελικό αποτέλεσμα στις 6 ώρα το βράδυ. Θα ήθελα να πω όμως ότι τα μηνύματα και οι προσφορές θα συνεχίζονται μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Είναι μια καλή ευκαιρία όλοι μας να μπούμε στο κλίμα των ημερών και να ανάψουμε ένα κεράκι. Ίσως ένα SMS να είναι ένα κεράκι για την ψυχή τη δικιά μας, πρώτον, αλλά και για την βοήθεια αυτών των παιδιών που έχουν πραγματικά ανάγκη. Ευχαριστούμε πολύ.